Οδυνηρή κατάληξη είχε γλέντι που πραγματοποιήθηκε στο χωριό Πολυθέα του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος. Γρήγορα την εύθυμη και γιορτινή ατμόσφαιρα διαδέχτηκε η αναστάτωση και η ανησυχία όταν 25χρονος λογομάχησε με δύο αδέρφια ηλικίας 23 και 20 ετών. Αμέσως μετά, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 25χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στα δύο αδέρφια, τραυματίζοντάς τα. Έγινε ένα συμβάν τα ξημερώματα, γύρω στις 5 η ώρα. Ενεπλάκησαν κάποια άτομα, έγινε ένα μαχαίρωμα με δύο παιδιά τα οποία είναι ευτυχώς έχουν αποφύγει τον κίνδυνο. Έγινε ένα επεισόδιο και μαχαιρώθηκαν δύο αδέρφια. Έχω μάθει ότι το ένα, ο μικρότερος αδερφός είναι πιο σοβαρά από τον άλλο. Είναι στο νοσοκομείο, ο δράστης έχει συλληφθεί. Το γλέντι σταμάτησε και οι συμμετέχοντες πάγωσαν στην εικόνα των δύο τραυματισμένων αδερφών. Τα δύο αδέρφια, ένα εκ των οποίων βρίσκεται σε πιο σοβαρή κατάσταση, μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο με τραύματα στην πλάτη και το θώρακα. Έκατσαμε να βούμε ένα πανηγύρι, ήπια η φτωριά παραπάνω, μια κουπανιά, να τα και φύγαμε τα νερά μας. Πάντως αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Το επεισόδιο καταδίκασε ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδος, ο οποίος ζήτησε να επικρατήσει η λογική, ιδιαίτερα μάλιστα όταν όλα δείχνουν ότι το μαχαίρωμα σημειώθηκε για ασήμαντη αφορμή. Έχουμε ένα σωρό προβλήματα και θα ήθελα πραγματικά με όλη και όλη η δημοτική αρχή πιστεύει αυτό που λέω αυτή τη στιγμή και η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση ότι πρέπει να κατευνάσουν τα πνεύματα. Εντάξει, φτάνουμε στα όρια μας και πολύ περισσότερο εμείς που προσπαθούμε να διοικήσουμε το Δήμο αυτό, αλλά πρέπει να έχουμε όλη υπομονή. Πρέπει να κατευνάσουμε τα νεύρα μας. Είναι κρίμα δύο άνθρωποι αυτή τη στιγμή να έχουν τραυματιστεί για ψήλου πίδημα. Οι κάτοικοι της Πολυθέας κάνουν λόγο για ένα ήσυχο χωριό, το οποίο μέχρι σήμερα είχε μείνει μακριά από ταραχές και επεισόδια και όπου ακόμα και οι εκδηλώσεις ποτέ δεν είχαν σημαδευτεί από συμπλοκές. Ένα φιλήσυχο χωριό, έχουμε μια Παναγία η οποία είναι πολύ θαυματουργιά και έχει όλη η παιδιάδα εδώ, όλη η περιοχή τη σέβεται και την αγαπά. Κάνουμε και γλέντι την ημέρα της Παναγίας. Και έχει μεγάλη επιτυχία χωρίς παρατράγουδα. Τώρα φέτος τι έγινε δεν ξέρω. Πρώτη φορά έχει γίνει. Δεν γίνονται τέτοια συμβάντα συχνά εδώ. Όχι, καθόλου. Ο 25χρονος συνελήφθη από την αστυνομία κατηγορούμενος για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.